Λοιπόν, με την άδειά σας μπορούμε να ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εκ μέρους των εκδόσεων Επίκεντρο, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση για το βιβλίο του Χρήστου Χριστοδούλου «Οι τρεις σταφές» του Χασάν Ταχσίν Πασά. Το βιβλίο αυτό είναι το τέταρτο του Χρήστου Χριστοδούλου, έγκριτου δημοσιογράφου και ερευνητή. Είχαν προηγηθεί ένα βιβλίο για τους αδελφούς Μανάκη, ένα βιβλίο για τον εκδότη Ιωάννη Βελίδη και ένα βιβλίο για τον Κεμάλ. Υπάρχει μία κόκκινη κλωστή η οποία ενώνει και αυτά τα τέσσερα βιβλία. Είναι λιγότερο ή περισσότερο βιογραφικά. Φυσικά ο συγγραφέας δεν μένει στην προσωπικότητα των βιογραφούμενων, αλλά σκιαγραφεί και όλο το κοινωνικό περιβάλλον και τις συνθήκες μέσα στις οποίες έζησαν. Ταυτόχρονα και οι τέσσερις αυτές προσωπικότητες είναι αμφιλεγόμενες. Φαίνεται, όπως είχε γράψει και ο ίδιος ο συγγραφέας, ότι έλκεται από προσωπικότητες και από φυσιογνωμίες οι οποίες δεν μπορούν πολύ εύκολα να ενταχθούν στην συνήθη τυποποίηση του καλού και του κακού. Ειδικά για τον Χασάν Ταχσίν Πασά, το βιβλίο είναι απολύτως αποκαλυπτικό, δεδομένου ότι ελάχιστα έχουν γραφεί για τον άνθρωπο που με μια απόφασή του σφράγισε τη μοίρα της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο άνθρωπος που αποφάσισε μόνος, μαζί με το γιο του ως υποτακτικό, σε ποιους θα έδινε τη Θεσσαλονίκη. Θα την έδινε στους Έλληνες, θα την έδινε στους Βούλγαρους ή θα προχωρούσε σε μία πολεμική σύγκρουση, σε μία αιματοχυσία αρνούμενος να την παραδώσει. Η περίπτωση του Χασάν Ταχσίν Πασά σε μία δεύτερη ανάγνωση, και αυτό είναι μία πολύ σημαντική συμβολή του Χρήστου Χριστοδούλου, πιστεύω ότι αποδομεί ένα πολύ διαδεδομένο στερεότυπο, μια ολόκληρη σχολή σκέψης, η οποία υποστηρίζει ότι υπάρχουν οι σιδεραίνοι νόμοι της ιστορίας, και ότι οι άνθρωποι δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα υποστηλώματα των ιστορικών δομών. Αν θα διαβάσει κανείς προσεκτικά το βιβλίο του Χρήστου Χριστοδούλου, θα καταλήξει αβίαστα στο συμπέρασμα ότι εν τέλει οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι γράφουν την ιστορία τους και σφραγίζουν τη μοίρα τους. Αυτοί η αντίληψη στις ημέρες μας έχει και μία καρικατούρα, την συνωμοσιολογική αντίληψη της ιστορίας, όπου τα πάντα αποφασίζονται σε κλειστούς διαδρόμους, όλα είναι προαποφασισμένα και δεν έχει νόημα κανείς να ασχοληθεί ή να πολεμήσει για κάτι. Με αυτή την έννοια, το βιβλίο του Χρήστου Χριστοδούλου είναι μια ιδιαίτερα πολύτιμη συμβολή. Δίνω αμέσως το λόγο στον πρώτο από τους εισηγητές, τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Χρήστο Ζαχαρίδη. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που είμαι ένας από τους παρουσιαστές του νέου βιβλίου του Χρήστου Χριστοδούλου, ενός παλαιόθεν επιστήθιου φίλου και δημοσιογραφικού συνεργάτη, στην πολύχρονη και πολύτιμη εκπομπή της ασπρόμαυρης ελληνικής τηλεόρασης από τη δεκαετία του 1980 η ΕΡΤ στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι σήμερα μου δίνεται η καλή ευκαιρία με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου στον αρμοδιότερο τόπο του Θεσσαλονίκη να πω τον προσήκοντα έπαινο στον ερευνητή δημοσιογράφο γιατί αγαθό αποτέλεσμα της ερευνητικής δημοσιογραφίας είναι το βιβλίο του για τον Ταχσίν Πασά. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Χρήστο στο ρεπορτάζ και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής
που προανέφερα για πάνω από 10 χρόνια. Ο Χρήστος ήταν ο παραγωγός και ο υπεύθυνος εκπομπής ΙΕΤ στη Βόρεια Ελλάδα, έμπειρος δημοσιογράφος ο ίδιος, αλλά είχε την ευφυή και ακομπλεξάριστη επιλογή να αναθέτει το ρεπορτάζ των εκπομπών σε τοπικούς και γνώστες των θεμάτων δημοσιογράφους, κρατώντας για τον εαυτό του την εποπτεία, τα τυχόν ποιοτικά συμπληρώματα και την ευθύνη. Το ίδιο έκανε και με τους σκηνοθέτες. Δεκάδες γνωστοί έως διάσημοι σκηνοθέτες του νέου ελληνικού κινηματογράφου πέρασαν από την εκπομπή, πολλοί από τους οποίους έκαναν τα πρώτα επαγγελματικά βήματα από τη κινηματογραφία της Βόρειας Ελλάδας. Το ίδιο ισχύει και για τους εικονολήπτες και τους ηχολήπτες της εκπομπής, που ανήκαν μέσα στο τεχνικό προσωπικό της τηλεόρασης, αλλά μέσα στο γενικό κλίμα για καλό αποτέλεσμα έκαναν θαύματα. Βέβαια, η εκπομπή χρωστάει πολλά στον αγαπητό φίλο διευθυντή παραγωγής Κυριάκου Γεωργίου, που είχε την ικανότητα να τα κάνει όλα απλά και εύκολα. Εκείνη η εκπομπή κράτησε πάνω από 2 δεκαετίες, 23 συναπτά έτη. Και τα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκαν είναι γύρω στα 1000, αριθμός ρεκόρ για μια εβδομαδιαία εκπομπή τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ. Η εκπομπή του Χρήστου, γιατί αυτό ήταν η ψυχή της, δέσουσε το κλίμα, το χρώμα και τα φυσικά και ανθρώπινα πορτρέτα από τα σπρώμαυρα μεταπολιτευτικά χρόνια της Βόρειας Ελλάδας, κυρίως της Μακεδονίας και Θράκης και λιγότερο της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Μέσα από το φίλμ των 16 χιλιοστών διασώθηκε η ασπρόμαυρη ζωντανή εικόνα. Πρόσωπα, τόποι, χωριά, γεγονότα, ιστορίες, χαμένα σύνορα έθιμα και συνήθειες, ιστορικές περιπέτειες της Βόρειας Ελλάδας, που θεωρούνταν ακόμα και πριν 30 χρόνια μια περιθωριακή περιφέρεια, μια επαρχία που έπεφτε μακριά από το αθηνοκεντρικό κέντρο. Η επιμονή του Χρήστου να προβάλλει τις παροχημένες και ξεχασμένες αξίες και δυνατότητες της ευρύτερης πατρίδας του, γεννήτης στην Ξάνθη, και η καλή συγκυρία ηθινότητων της ΕΡΤ που κατανόησαν τον πολυσήμαντο μακεδονικό και αθρακικό θησαυρό, διέσωσαν και αποθησάβρισαν ένα πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα που το εκτιμούν σήμερα ιδιαίτερα οι ιστορικοί και κοινωνικοί ερευνητές και οι τοπικές κοινωνίες. Κάθε εκπομπή ντοκιμαντέρ είχε όλα τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις μιας μικρής κινηματογραφικής ταινίας. Προηγούνταν διαισθητικό δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και έρευνα στοιχείων, προσώπων και χώρων, γραφόταν σενάριο, γινόταν επιτόπιο ρεπεράζ για χώρους και πρόσωπα και ακολουθούσε η φιλμική καταγραφή με πολυπρόσωπο τηλεοπτικό συνεργείο ανεξάρτητα από τη βατότητα του προορισμού, τη χιλιομετρική απόσταση ή τις χερικές συνθήκες. Βασική προϋπόθεση ήταν το θέμα της εκπομπής να είναι ενδιαφέρον, να δίνει πρωτότυπο υλικό, να συμπληρώνει ή να αναθεωρεί κατεστημένες απόψεις, να προβάλλει ξεχασμένα πρόσωπα και τόπους, να ξαναδίνει με νέα ματιά γνωστά πρόσωπα και εικόνες και άγνωσες πτυχές από τις βορειοελλαδικές πόλεις. Προσωπικά είχα εξαιρετικές εμπειρίες και συγκινήσεις και γνώρισα τόπους και πρόσωπα που δεν θα επισκεπτόμουν ούτε θα συναντούσα πέρα από την εκπομπή, αν και ως ενεργός δημοσιογράφος σε εφημερίδες ήταν χώρος της επαγγελματικής μου δικαιοδοσίας και εμβέλειας. Ευτυχώς όλα τα ντοκιμαντέρ της σειράς σώθηκαν και δεν καταστράφηκαν από ελαφρότητα ή ασυνειδησία, όπως έγινε και με άλλες εκπομπές, προκειμένου να ξαναχρησιμοποιηθεί το γραμμένο φιλμ από ανάγκη ή οικονομία. Είπα κάπως περισσότερα για τη θρηλυκή τηλεοπτική εκπομπή, τη μοναδική σειρά για μια περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας, αλλά πέρα από την ανάγκη να αναδευτεί η μνήμη για τους νεότερους και να αποδοθεί η δίκαιη αποτίμηση για καλώς πεπραγμένα του παρελθόντος, έχει σχέση με το θέμα της απόψινής εκδήλωσης. Οι αρετές εκείνης της τηλεοπτικής εκπομπής αποτέλεσαν την προϋπόθεση, τον ιδεολογικό άξονα και το πνεύμα του βιβλίου του κοινού δημιουργού, δηλαδή η ερευνητική δημοσιογραφία, η αξιοποίηση της προσωπικής μαρτυρίας, η εξορυχιστική έρευνα όλων των διαθέσιμων αρχαιακών πηγών, η εκμετάλλευση του εικαστικού υλικού και η χωρίς προκατάληψη αξιοποίηση των σχετικών πληροφοριών από εχθρικές μεσαγωγικά ή αμφισβητούμενες από εθνικά κατεστημένα πλευράς. Πάνω σε αυτές τις βάσεις θεμελιώθηκε και χτίστηκε από τον συγγραφέα η βιογραφία για τον Χασάν Ταξίν Πασά.
Εξάλλου, σύμφωνα με τη διατύπωση του συγγραφέα, τη μορφή κινηματογραφικού σεναρίου με πλοκή, χαρακτήρες, ανατροπές, συναισθήματα και ρυθμό επέλεξε και στο υποσυζήτηση βιβλίο του. Ας πάμε τώρα στο βιβλίο «Οι τρεις σταθμές» του Χασάν Ταξίν Πασά και πριν κάνουμε κάποιες επισημάνσεις, να δώσουμε διαγραμματικά μερικά βιογραφικά στοιχεία του μοιραίου και τραγικού πρωταγωνιστή του. Του Τούρκου στρατηγού, που έχει συνδέσει το όνομά του με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοση της Θεσσαλονίκης στον ελληνικό στρατό το 1912 και ολοκλήρωσε τη λαμπρή στρατιωτική καριέρα του σε ύπατα αξιώματα της αυτοκρατορίας με το στίγμα του ηττημένου και του προδότη και του καταδικασμένου σε θάνατο για εισχάτη προδοσία από την τουρκική πλευρά. Ο Χασάν Ταξίν Πασάς γεννήθηκε γύρω στα 1840-45 στη μεσαριά της Υπήρου, της Νότιας Αλβανίας σήμερα. Ήταν Αλβανός και σύμφωνα με μια ατεκμηρίωτη παράδοση, η γυναίκα του ήταν εξελαβισμένη Ελληνίδα. Γεγονός είναι ότι η γιαγιά του ήταν ελληνικής καταγωγής. Ήταν απόφυτος, όπως και όλα τα παιδιά του και τα εγγόνια του, της Ζωσιμίας Σχολής Ιωαννίνων. Παρότι αναδείχθηκε σε υψηλά αξιώματα στην Οθωμανική διοίκηση, δεν έτυχε ανώτερη συστηματική στρατιωτική παιδεία. Άρχισε από την αγροφυλακή και προήλθε το 1881 σε διοικητή χωροφυλακή των Ιαννίνων. Ακολούθησε ο Μάρκης Ερακλείου και συνέχισε ως διοικητής μεγάλων στρατιωτικών μονάδων και στρατιωτικός διοικητής μεγάλων περιφερειών της αυτοκρατορίας. Υπηρέτησε σε εμπόλεμες ή επαναστατημένες περιοχές. Η Εμένη, Κρήτη, Συρία, Ιράκ, Θεσσαλία, Ήπειρο, αρκετές φορές στη Θεσσαλονίκη. Μιλούσε άριστα ελληνικά και αραβικά. Ήταν αλεπίτης μπεκτασής, στοιχείο αιρετικότητας και προοδευτικότητας στο Ισλάμ. Θεωρούνταν έντιμος και μετριοπαθής. Τον Οκτώβριο του 1912 παραιτήθηκε από νομάρχης Ιωαννίνων και ανακλήθηκε στην ενεργό υπηρεσία αναλαμβάνοντας την αρχιστρατηγία του 8ου Σώματος Στρατού. Από τη θέση αυτή, μετά από συνεχείς ήττες από τον ελληνικό στρατό, από την Ελασσόνα ως τα Γιαννιτσά, υπέγραψε την παράδοση της Θεσσαλονίκης στους Έλληνες. Μετά το τέλος του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, καταδικάστηκε ερήμη σε θάνατο για σκάτη προδοσία από το Οθωμανικό κράτος και παρέμεινε στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του. Πέθανε το 1918 στην πόλη Τεριτέπ του Μοντρέ της Γαλλίας, όπου πήγε για λόγους υγείας μετά από την καταράκωση της υγείας του και από την αυτοκτονία του 19χρονου γιού του Εκρέμ. Η ταφή του έγινε στη Λοζάνη με δαπάνη της ελληνικής κυβέρνησης. Τα οστά μεταφέρθηκαν στη δεκαετία του 1930 από το γιο του Κενά στη Θεσσαλονίκη και τάθηκαν στο αλβανικό νεκροταφείο των Πεκτασίδων της Αγίας Φωτεινής κοντά στην Τριανδρία, δίπλα στον αγαπημένο Εκρέμ. Εκεί θάφτηκε και ο Κενάν το 1966, όταν πέθανε στα Γιάννα όπου έμεινε. Όταν καταστράφηκε το νεκροταφείο των Πεκτασίδων το 1983 για να οικοδομηθεί, τα οστά των μελών της οικογένειας του Ταξίν Πασά, αφού διατηρήθηκαν για αρκετά χρόνια στο νεκροταφείο της Μαλακοπής, μεταφέρθηκαν το 2002 και τοποθετήθηκαν σε μνημιακή οστεοθήκη στην αυλή του Μουσείου των Βαλκανικών Πολέμων στη γέφυρα, το παλιό Τόψιμο. Αυτή είναι και η μεταθανάτια περιπέτεια των τριών ταφών του στρατηγού που έγινε τίτλος της βιογραφίας του. Ο Χασάν Ταξίν Πασάς έζησε μια μεγάλη μυθιστορηματική πράγματι ζωή που τελείωσε άδοξα, σημειώνει ο συγγραφέας. Η περίπτωσή του είναι για τον μελετητή ένα μελαγχολικό τοπίο σκεπασμένο με ομίχλη, ναρκοθετημένο με μισές αλήθειες, ανακρίβειες, κατηγορίες και εξιντανικεύσεις. Ένα παραμελημένο θύμα των ελληνοτουρκικών διενέξεων, μια εκδοχή του υπεροπτικού εθνικισμού μας. Το βιβλίο αυτό έρχεται να μιλήσει για τον άγνωστο Ευεργέτη και σωτήρα της Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια από τότε που με μια υπογραφή του άλλαξε τη μοίρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τη δική του και της Ελλάδας. Πραγματικά ο Χρήστος Χριστοδούλου, όπως έκανε και με τα προηγούμενα βιβλία του για σημαντικές επιλεγόμενες προσωπικότητες που σφράγισε ο καθένας από τη μεριά του την εποχή του, τον Μουσταφά Κεμάλ, τον εκδότη Γιάννη Βελίδη, τους αδερφούς Μανάκια, έτσι κάνει και με τον Χασάν Ταξίν Πασά. Σε γλώσσα γλαφυρή και ρέουσα, με αναδρομές και παράθεση σημαντικών και πρωτοεμφανιζόμενων πληροφοριών, φωτογραφιών και στοιχείων, φωτίζει την ισχυρή του προσωπικότητα, την δυσκολοερμήνευτη ψυχοσύνδεσή του, την πολυσχεδή δράση του, την αγαστή σχέση του με το ελληνικό στοιχείο, όταν διακυβέρνησε μεγάλες ελληνικές περιφέρειες. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί ότι ο συγγραφέας παραθέτει αποκαλυπτικά στοιχεία
για την προσωπικότητα του Χασάν Ταξίν Πασά, ιδιαίτερα από την παραμονή του στην Κρήτη, σε μια δύσκολη περίοδο για τη Μεγαλόνησο, λίγα χρόνια πριν από την ένταξή της στην Ελλάδα. Ο Χρήστος, στην ανέλυξη της βιογραφίας για το μοιραίο στρατηγό, πράγματι ολοκληρώνει μισές αλήθειες, ξεκαθαρίζει ανακρίβες, αποναρκοθετεί τα αναρκοθετημένα από διεξτραβλώσεις και αποσοπήσεις παιδεία των ελληνικών σχέσεων, τον απαλλάσσει από άδικες και σκόπιμες κατηγορίες. Όλα αυτά βέβαια κάτω από τη λιδία λίθο των αρχαιακών πηγών, της διασταύρωσης και της τεκμηρίωσης των υποδιαπραγμάτευσης θεμάτων. Αν και ο συγγραφέας επιλέγει τον όρο μυθιστορία, για να κάνει προφανώς πιο ελκυστικό το θέμα στον αναγνώστη, το βιβλίο δεν έχει ίχνος μύθου ή μυθοπλασίας. Όλα είναι μια ιστορική πραγματικότητα για την προσωπικότητα του Χασάν, που η δομή του δεν απέχει από μια πλήρη ιστορική διατριβή, αν αφαιρέσει κανείς το γλαφυρό ύφος και την εκλαήκευση της αφήγησης. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία ερωτήματα από τα πολλά που θέτει και δίνει απαντήσεις η βιογραφία του Χριστοδούλου. Ποια ήταν τα ιδεολογικά και άλλα στοιχεία που επηρέασαν την κρίση του Χασάν Ταξίν Πασά, ώστε να παραδώσει χωρίς άλλη σκέψη ή αναστολή τη Θεσσαλονίκη στους Έλληνες? Και δεύτερο, γιατί αποσωπήθηκε και δεν τιμήθηκε ανάλογα η έντιμη στάση του στρατάρχη του Οθωμανικού στρατού από την ελληνική πλευρά? Οι φράσεις που το αποδίδονται ότι από τους Έλληνες πήραμε τη Θεσσαλονίκη και σε αυτούς την παραδώσαμε, και αυτό που είπε στους Βούλγαρους όταν του ζήτησε να παραδώσει την πόλη σε αυτούς, μια Θεσσαλονίκη υπάρχει και αυτή την παρέδωσα στους Έλληνες που ήταν αντίπαλοι μου σε όλα τα πεδία της μάχης από το 40 και τα Γιαννητσά μέχρι εδώ. Δείχνουν, πέρα από μια έντιμη στάση στρατιωτικού, τη στερεά πίστη του ότι η παράδοση της Θεσσαλονίκης έπρεπε να γίνει μόνο στους Έλληνες. Βέβαια, η παράδοση έγινε στο ηλικιτή αντίπαλό του, αλλά ο στρατάρχης θα μπορούσε να προβεί σε άλλες ενέργειες που θα δημιουργούσαν τυχόν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και θα οδηγούσαν σε περιπέτειες την ελληνική μοίρα της πόλης. Η παράδοση των σχετικών πληροφοριών που απλώνεται σε όλο το βιβλίο από τον συγγραφέα δείχνει πως η κρίσιμη ενέργεια του Χασάν υπαγορευόταν από μια σειρά διαδικασιών που είχαν επηρεάσει την προσωπικότητά του. Ο Χασάν Ταξίν είχε βιώσει την ελληνική παράδοση στο οικογενειακό του περιβάλλον και είχε ελληνική εκπαίδευση. Ήταν επομένως εγκρατής της ελληνικής κουλτούρας και των αξιών της. Παράλληλα, η αλβανική καταγωγή του και η θρησκευτική του ένταξη στην αίρεση των Περκτασίδων, που δεν είχε τον φανατισμό του Ισλαμισμού και διέθετε θεματικούς δεσμούς με τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, είχαν διαμορφώσει ένα χαρακτήρα ήπιο, ανεκτικό στην εθνοτική και θρησκευτική πολυσπερμία της αυτοκρατορίας. Εξάλλου, η αξία του αλβανικού διαφωτισμού των αρχών του 20ου αιώνα, που κινούνταν παράλληλα με τα ελληνικά πνευματικά πετάγματα της εποχής, απομάκρυνε τον Χασάν από τις απολυταρχικές θέσεις των Ιωτούρκων. Ο Χασάν Ταξίν είχε υπηρετήσει ως φρούραρχος της Θεσσαλονίκης και γνώριζε από μέσα τις ελληνικές ρίζες, ελληνικές οικογένειες και κοινωνικούς πρωταγωνιστές και εν γέννη την ελληνική παράδοση της πόλης. Οι στενές εξάλλου φιλίες με σημαντικά πρόσωπα της ιστορικής συγκυρίας, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Δημήτριο Ζαν, συνέβαλαν ώστε να στραφεί η ζυγαριά προς την ελληνική πλευρά. Όταν ο στρατηγός έβαζε την υπογραφή του, γνώριζε ότι έκανε τη σωστή χειρονομία και τη δίκαιη επιλογή, αν και συναισθανόταν ότι για τον ίδιο και για την αυτοκρατορία που την εκπροσώπησε μοναχός, θα ήταν μια σκοτεινή και βασανισμένη αφετηρία. Η καθαρή θέση και παρουσία του Χασάν Ταξίν σε αυτή τη συγκυρία έσωσε τη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία δεν μπορεί να εκτιμήσει τι θα γινόταν αν ήταν άλλος στρατηγός επικεφαλής της στρατιάς, ούτε μπορεί να υποστηρίξει ότι αρκούσε η νικηφόρα που προέλασε τον Ελλήνα. Και άλλες φορές ο ελληνικός στρατός νίκησε, αλλά δεν επέβαλε το νικητήριο καθεστώς. Στο δεύτερο ερώτημα, σχετικά με την έντιμη στάση του Τούρκου στρατηγού, αυτή δεν εκτιμήθηκε δόντως από την ελληνική πλευρά, πέρα από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που τον περιφρούρισε και τον συμπαραστάθηκε δεόντως μετά τις διώξεις και την ταπείνωση που δέχτηκε ο εκπεσόν στρατηγός από την τουρκική πλευρά. Ο θρίαμβος και η αποθέωση των νικητών του αρχιστρατήγου Διαδόχου Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου δεν άφησε περιθώρια αποδοχής της μεγάλης συμβολής στην απελευθέρωση της πόλης από τον Οθωμανό στρατάρχη. Τον αντιμετώπισαν ως ηττημένο που δεν είχε τότε άλλες επιλογές πέρα από την αποδοχή της ήττας ανεφόρων.
Παρόλη η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση έδωσε στην οικογένειά του την ελληνική υπηκότητα και του απέδωσε την περιουσία του, δεν το τίμησε όπως έπρεπε για τη συμβολή του στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Ούτε διατήρησε τον τάφο του, ούτε έδωσε πουθενά το όνομά του. Στάθηκε ο απόμακρος εχθρός, ο προσκυνημένος Αλβανός στους Οθωμανούς, ο Τούρκος στρατηγός, ο ηττημένος αντίπαλος που παρά την φαινομενική εκτίμηση και την αποσπασματική επιδοκιμασία της τάσης του, έζησε ταπεινώσεις και τον διαρκή φόβο του απάτριδα και του κυνηγημένου. Γι' αυτό πέρασε και τον περισσότερο χρόνο στο θάνατό του στην Ελβετία και τη Γαλλία, κάνοντας πλουτρά για τους τραυματισμούς του. Θάφτηκε μεν ελληνική ταπάνη, αλλά μακριά από την Ελλάδα και γύρισε ύστερα από χρόνια στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία του γιού του για τη δεύτερη ταφή του, που και αυτή ξεχάστηκε και ο τάφος του καταστράφηκε σαν παροχημένο μνήμα ενός απλού αιρετικού Αλβανού Ισλαμιστή. Θα μου πείτε, η ελληνική ιστορία επιφύλαξε τέτοια μοίρα σε Έλληνες εθνικούς ευεργέτες. Για βαρβάρους θα μιλάμε τώρα. Η ανάγνωση του βιβλίου γεννά και άλλα ερωτήματα. Αλλά αυτή η γενοβόλα διάθεση δείχνει και τη δυναμική και την πρόθεση του βιβλίου. Να ξαναδιαβάσει την ιστορία για μια προσωπικότητα που είναι δεμένη με τη μοίρα της Θεσσαλονίκης. Να απορρίψει αγκυλώσεις, διαστερλώσεις, αποσιωπήσεις και εκτιτανικεύσεις. Να δει κατά πρόσωπο και να εκτιμήσει τις πραγματικές του διαστάσεις τον πρωταγωνιστή ενός μεγάλου ιστορικού και εθνικού γεγονότος, όπως είναι η ανέμακτη και ελληνική απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Και είναι ευτυχή συγκυρία που στα 100 χρόνια η βιογραφία του Χρήστου φωτίζει ισχυρά αυτό το πρόσωπο που συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτή την εξέλιξη. Το τι θα πρέπει να κάνει αυτή η πόλη για αυτό το ιστορικό πρόσωπο φαίνεται αυτονόητο. Όταν ο αντίπαλος γίνεται σωτήρας, τα στερεότυπα του κλασικού εχθρού είναι για εθνικιστικές ρητορίες. Ευτυχώς που η πρωτοβουλία κάποιων ευαίσθητων ανθρώπων να τιμηθεί ο νεκρός με την περισυλλογή και την τιμητική ταφή των οστών του στο Ιστορικό Μουσείο των Βαλκανικών Πολέμων έσωσε και τη συλλογική υποχρέωση των Ελλήνων. Εν κατακλείδη, το βιβλίο του Χρήστο Χριστοδούλου τεκμηριώνει και επιτάσσει το χρέος τιμής για το Χασάν Ταξίν Πασά, το σωτήριο της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Ζαφίλη για την δοκτήρη παρουσίασή του. Το λόγο έχει ο Βασίλης Γούναρης, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Πρέπει να πω ότι οι εφηγήσεις μας είναι εντελώς διαφορετικές. Πρώτον, διότι εγώ δεν γνωρίζω το συγγραφέα, τον γνώρισα μόλις πριν από λίγο. Μας συνδέει το ενδιαφέρον για τον Χασάν Ταξίν Πασά. Επομένως, δεν έχω να πω τίποτα για το παρελθόν της σχέσης μας απολύτως. Το δεύτερο είναι ότι για μένα ο Χασάν Ταξίν Πασά αποτελεί, αν θέλετε, μια πρόκληση κανένας να σκεφτεί μέσα στους τρόπους με τους οποίους αναδεικνύονται προσωπικότητες στην ιστορία, έρχονται, φεύγουν, επανέρχονται, αναδεικνύονται σε κάποια στιγμή, χάνονται σε κάποια άλλη στιγμή. Από όσα είπε ο κύριος Χρήστος Αυθύρης και από την πορεία του βιβλίου, την εξαιρετικά επιτυχημένη, αλλά από ό,τι και από ό,τι έχει προηγηθεί, είναι προφανές ότι η προσωπικότητα του Χασάν Ταξίν Πασά, ο άνθρωπος αυτός, γοητεύει σήμερα τους Έλληνες, σήμερα λέω, ίσως και όχι μόνο σήμερα, για μια σειρά από λόγους και ιδιαίτερα τους Θεσσαλονικείς. Καταρχήν, στο πρόσωπό του υπάρχει κάτι από αυτό τον απόϊχο της ελληνοαρβανικής φιλίας, ο οποίος επέτρεπε μια ιδιαίτερη μεταχείριση στους Αλβανούς, ακόμα και κατά τις παραμονές της ίδρυσης του Αλβανικού κράτους. Υπήρχε μια ιδιαίτερη σχέση. Αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα έχει ξεχαστεί, όμως είναι σημαντικό για να καταλάβει κανένας τον τρόπο που τον μεταχειρίστηκε και ο τύπος και οι προσωπικότητες της εποχής. Ο συγγραφέας τα έχει δει αυτά τα κείμενα. Ενώ ότι μέχρι τη στιγμή που βρέθηκαν ελληνικοί πληθυσμοί να είναι υπήκοοι του νέου αλβανικού κράτους, δεν έπρεπε να υπάρχει ιδέα ότι θα μπορούσαν οι δύο αυτοί λαοί να συμπορευθούν. Είναι μια ιδέα η οποία παρακολούθησε όλο το 19ο αιώνα με πολύ τολμηρές προτάσεις ενός διπλού βασιλείου όπως στη Σκανδιναβία,
ενός ζηφιούς λαού από την εποχή του Παπαρικόπουλου που έχει γράψει, που είναι οι δύο κλάδοι της ελληνικής φυλής, οι Έλληνες και οι Αλβανοί, ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα κομμάτι της κουλτούρας των ανθρώπων που ήταν ενήλικες την εποχή αυτή που ανεπλάκησαν στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Δεν ήταν κάτι ξεχασμένο. Ότι ο Γεώργιος ούτως ή άλλως ηγείται του αλβανικού ναυτικού, γιατί το ναυτικό αυτό στελεχώνεται από τους αλβανιτόφωνους Ιβραίους και τους Άγγλους νησιώτες, ήταν κινητό. Επομένως, αν θέλετε, η όλη προσωπικότητά του ήταν ένα κατάλοιπο αυτής της μακράς ιστορίας, αυτής της επιχειρούμενης, αλλά τελικά ατυχήσασα σύνδεση των δύο λαών. Ξεχασμένες ιστορίες, αλλά τότε ήταν αρκετά κοντά. Φυσικά όλη αυτή η εικόνα ανατράπηκε αμέσως μετά τα επόμενα χρόνια. Ο δεύτερος λόγος της συμπάθειας, ουσιαστικά λίγο πολύ τους παρουσίασε ο κ. Ζαφύρης, η επιβεβαίωση της κυριαρχίας της ελληνικής εκπαίδευσης. Ας προσθέσω στο πρώτο και όλη η ιστορία για τη θρυλούμενη καταγωγή της γυναίκας του ή τη δική του από Έλληνες, που ούτως ή άλλως συμπλέκεται με όλο αυτό το μύθο της κοινή καταγωγής των Ελλήνων και των Αλβανών. Το δεύτερο κομμάτι ήταν το θέμα της ελληνικής εκπαίδευσης. Δηλαδή, στο βαθμό που ο Χασάν Ταξίν Πασάς έδρασε έτσι, επηρεασμένος από τις σπουδές του στην Ζωσιμαία, επιβεβαιώνει την παντοδυναμία της ελληνικής εκπαίδευσης, τις δυνατότητες τις άπειρες τις οποίες είχε από τον 18ο αιώνα να αλλάζει την κατεύθυνση και την πορεία των άλλων λαών, ακόμα και αλλοφόνων, να διαμορφώνει τους εθνικισμούς. Αυτό είναι κάτι ικανοποιητικό να το σκεφτόμαστε, ότι αυτό το πρόσωπο τελικά χάρη της εκπαίδευσης, της ελληνικής εκπαίδευσης, είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Το τρίτο σημείο είναι ότι είναι σαφώς εχθρός των Βουλγάρων. Και ο εχθρός των εχθρών μας δεν μπορεί να είναι παρά να είναι φίλος μας. Είναι σαφές από τα κείμενά του ότι και στην προηγούμενη θητεία του στη Θεσσαλονίκη και από την συμπεριφορά του τις μέρες αυτές, ότι για διαφόρους λόγους δεν συμπαθούσε τους Βουλγάρους. Αν μου λέγατε από γιατί δεν τους συμπαθούσε, θα έλεγα ότι ένα κομμάτι είχε να κάνει σίγουρα με το γεγονός ότι στην εποχή αυτή αποτελούν ένα συνεχές στρατιωτικό πρόβλημα για την αυτοκρατορία, σοβαρό στρατιωτικό πρόβλημα, δηλαδή ήταν ένας εχθρός του Οθωμανικού κράτους, ήταν σαφές αυτό, με τον οποίο ο πόλεμος αναμενόταν για αρκετά χρόνια. Και ο δεύτερος λόγος είναι το ότι ήταν και αυτός δέσμιος, ίσως και λόγω της ελληνικής εκπαίδευσής του, του στερεότυπου της κατώτερης βουλγαρικής παιδείας και εκπαίδευσης. Οι εξωματικοί τους και οι επιτελείς τους δεν ήξεραν ξένες γλώσσες, ήταν ένας λαός μιας κατώτερης κουλτούρας, στην οποία αυτός δεν ανήκει. Και αυτός λοιπόν είναι ένας επιπλέον λόγος που τον συμπαθούν. Ο τέταρτος λόγος είναι ότι εμφανίζεται τελικώς ως εχθρός των Νεοτούρκων εκ του αποτελέσματος. Το γεγονός δηλαδή ότι στο τέλος απομονώνεται από την χώρα του ως προδότης. Αλλά αυτό σε αυτό το ζήτημα θα επανέλθω, ελέγχεται. Το πέμπτο και ο πέμπτος και ο έκτος λόγος έχουν σχέση και με το θέμα της Θεσσαλονίκης. Είχε ιδιαίτερη σχέση με τη Θεσσαλονίκη, κάποια ιδιαίτερη σχέση με τη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν πήγαν τα οστά τους στα Γιάννενα. Δεν ξέρω αν ξέρει ο κύριος Νικόλσκιος ή κάποιος άλλος, αλλά το λογικό θα ήταν να πάνε κάπου στην πατρίδα του, στην Ήπειρο. Ενδεχομένως ακόμα και στην τόπο της καταγωγής του, που πλέον ήταν στην κράτεια του Ρωμανικού κράτους. Η Θεσσαλονίκη την επέλεξε βέβαια αυτός, την επέλεξε ο γιος του. Ο γιος του είναι, νομίζω, η καταληκτική φυσιογνωμία για την εικόνα την οποία έχουμε διαμορφώσει για τον ίδιο τον Χασάν Ταξίν Πασά. Ουσιαστικά μέχρι τώρα, ό,τι έχουμε σε σχέση με την ιστορία του, πάνω ό,τι είναι προλογική κουβέντα, αλλά τα τεκμήρια αυτά τα έμεσα τα οποία έχουμε, γιατί δεν έχει γίνει κάποια συστηματική έρευνα
των ιστορικών αρχείων σχετικά με τον Χασάν Ταξίν Πασά, προέρχονται από τον γιο του.